Κύριε Γιωργούλη, καλησπέρα από το Ηράκλειο Κρήτης. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub, προκειμένου να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη μαζί σας. Καλώς ορίστε στο νησί μας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας για την πρόσκληση που μας κάνετε. Αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Να μιλάμε στον ελληνικό. Είναι πιο άμεσο και γενικότερα μου αρέσει περισσότερο να μιλάμε στον ελληνικό. Πολύ ευχαρίστω θεσμικά ως ευρωβουλευτής, γι' αυτό το πάω στο πληθυντικό, αλλά θα ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε στον ελληνικό, Αλέξη. Ναι. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα με πρώτο μέλημα να ξεκινήσουμε με τον ελληνικό, να είμαστε πιο άμεσοι και πιο ελληνικοί. Σωστά. Χαίρομαι για αυτή την αμεσότητα, γιατί αγγίζει, ξέρεις, και τους ακροατές του News Hub που ακούνε τη συνέντευξη αυτή. Λοιπόν, βρέθηκες στην Κρήτη το τελευταίο 48ωρο, επισκέφθηκες την ενδοχώρα του νησιού και θέλω μία πρώτη άποψη, εντύπωση, καταγραφή αυτής της επίσκεψής σου και τους λόγους που ήρθες στο νησί. Ήταν μία αυθόρμητη επίσκεψη που όλες τις περισσότερες φορές εδώ είναι μία αυθόρμητη επίσκεψη. Δηλαδή γίνεται κάτι και ερχόμαστε στο νησί. Έξω από κάποιες φορές που έχω έρθει με περιοδία. Αυτή τη φορά βρήκα και την ευκαιρία να συναντήσω και κάποιους από τους σημαντικούς φορείς της Κρήτης, ναι. Όπως είναι ο Περιφερειάρχης. Απλά, Αλέξη, σε παρακαλώ να μην μετακινήσει, γιατί έχω κάποιες μικρές διακοπές. Οπότε, να... Τώρα σε έχασα εντελώς. Ναι. Μήπως μεταφερθώ κάπου άλλο. Ωραία. Τώρα αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Άρα μείναμε εκεί που μας έλεγες ότι είχε συνάντηση με φορείς της Κρήτης, με τον Περιφερειάρχη, ναι. Ναι. Όπως ο Περιφερειάρχης της Κρήτης, ναι. Ο κύριος Αρναουτάκης. Μάλιστα. Και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή συζήτηση. Ναι. Ενημερωθήκαμε για πολλά θέματα που αφορούν το νησί, αλλά και την Ελλάδα γενικότερα. Και συζητήσαμε και για την Ευρώπη, γιατί έχει περάσει από όλα τα σημαντικά πόστα, όπως είναι και αυτό το πόστο του Ευρωβουλευτή. Μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η Κρήτη είναι από τις πρωτοπόρες περιφέρειες. Έχει ένα ιδιαίτερο know-how για το πώς να απορροφά και να αξιοποιεί στο μέγιστο τα κονδύλια που της αναλογούν. Και γενικότερα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες περιφέρειες, και της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Αλέξη, αυτό είναι γεγονός πράγματι, ότι η περιφέρεια της Κρήτης αντλεί και από το ΕΣΠΑ και από άλλους ευρωπαϊκούς πόρους αρκετά κονδύλια. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε υποδομές και σε άλλα έργα που αφορούν την τεχνολογία, την ψηφιακή ανάπτυξη του νησιού και ευρύτερα της χώρας. Ανακοίνωσες πρόσφατα. Και γι' αυτό συμβάλλει πάρα πολύ, ναι, και στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Της Ελλάδος, ευρύτερα, σωστά. Ναι, ναι. Μην ξεχνάμε. Ναι, είναι πολύ σημαντική η προσφορά της στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Οι δύο κύριοι άξονες ανάπτυξης της κρητικής οικονομίας είναι το τουριστικό της προϊόν και ο πρωτογενής τομέας. Θα σε ρωτήσω όμως για αυτά στη συνέχεια. Πριν από μερικές ώρες ανακοίνωσε ούτως ή άλλως ότι θα είσαι εκ νέου υποψήφιος ευρωβουλευτής στις επερχόμενες εκλογές του Ιουνίου με το Πράσινο Κίνημα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί επέλεξες αυτό το κόμμα και αποσύρθηκες από τον ΣΥΡΙΖΑ που ήσουν μαζί με το κόμμα αυτό ως υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές? Αυτό αφορά δύο αποφάσεις που έχω πάρει. Μία απόφαση ήταν να συνεχίσω να διεκδικώ μία θέση στην Ευρωβουλή, να συνεχίσω δηλαδή το έργο που ήδη έχει παραχθεί στην Ευρωβουλή, ναι, άρα να κατέβω στις ευρωεκλογές. Και η δεύτερη απόφαση ήταν με ποιο κόμμα. Και αποφάσισα να κατέβω με το Πράσινο Κίνημα, γιατί είναι ένα κίνημα που κινείται στον πράσινο χώρο. Είναι ένας χώρος που στην Ευρωβουλή η Ελλάδα δεν εκπροσωπείται και ήταν σημαντικό να συμβάλλουμε στην εκπροσώπηση της χώρας στην οικολογία μας, στην πράσινη μετάβαση κυρίως. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Η πράσινη, ναι, μετάβαση, ναι, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που ζητάει η Ευρώπη να αφιερώσουμε στα κονδύλια που μας αναλογούν. Και το δεύτερο κομμάτι, επιχείρημα, ήταν ότι είναι ένα κόμμα χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς να έχει δημιουργήσει κολλήματα ή να έχει
αρρύδια μέσα στην, στην πορεία του. Περισσότερο έχει κινηθεί σε περιφερειακό επίπεδο και αυτή τη στιγμή ζητά την ευκαιρία του να βγει σε πανελλαδική εμβέλεια. Οπότε, για μένα αυτό ήταν μία πρόκληση. Ούτως ή άλλως συμπάθησα πολύ και τον συμπρόεδρο που από εκεί ξεκινήσαμε τις διαβουλεύσεις μας για το πόσο ταιριάζουμε. Εκεί, σε αυτή τη συζήτηση, συνειδητοποίησα ότι το πράσινο είναι και πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι πράσινος. Δηλαδή, ο πολιτισμός είναι στη φύση του, είναι μέσα στη φύση του, είναι η δεύτερη φύση του, mm-hmm. η οικολογία. Και όταν λέμε οικολογία, στις σημερινές μέρες, δεν εννοούμε μόνο το περιβάλλον, ο καιρός και πώς θα μπορέσουμε να ισορροπήσουμε αυτές τις αλλαγές που έρχονται λόγω της περιβαλλοντολογικής αλλαγής, αλλά μιλάμε και για την κοινωνία, μιλάμε για τις ισορροπίες που πρέπει να έχει μια βιώσιμη κοινωνία από την ισότητα, από τη συμπεριληπτικότητα. Είναι δείγμα πολιτισμού αυτές οι ισορροπίες. Οπότε βρήκαμε κοινό έδαφος, αρκετά γόνιμο, οπότε πιστεύω ότι η επιλογή που έκανα ήταν μια επιλογή που νομίζω περισσότερο αναδεικνύει το όραμά μου και τα όνειρά μου για τη συνέχεια αυτής της θητείας, παρά από κάθε τι άλλο. Αλέξη, ποια θα είναι η σχέση του πράσινου κινήματος ως ελληνικό κόμμα με το πράσινο κόμμα που κατοικοεδρεύει στις Βρυξέλλες? Έχουν από παλιά σχέση, ναι. Έχουν συζητήσεις και επαφές πολύ καιρό τώρα και ο στόχος τους ήταν να μπορέσουν να μπουν μέσα στον πανελλαδικό χάρτη ώστε να μπορεί και το πράσινο κόμμα, η πράσινη που λέμε, ναι. Οι ΒΕΠΣ αλλιώς, mm-hmm. να έχουν πρόσβαση και εκπροσώπηση στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο πρόεδρος, Ελλάδα, ναι. Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος του πράσινου κινήματος? Ο συμπρόεδρος είναι ο Κώστας Καλογράντη. Συμπρόεδρος, δεν έχετε πρόεδρο. Καλογράντη, ναι. Ναι, με τον Κώστα Καλογράντη έχουμε κάνει όλες τις συζητήσεις και ουσιαστικά με τον Κώστα έχουμε βρει και την κοινή πορεία. Μάλιστα. Μπορείς να μου κάνεις ένα έτσι πολύ επιλεκτικό απολογισμό του κοινοβουλευτικού σου έργου την τελευταία πενταετία στις Βρυξέλλες? Ποιες ήταν οι πιο σημαντικές σου, 2-3 παρεμβάσεις που άφησαν το δικό τους, ναι, αποτύπωμα? Σε αυτά τα 5 χρόνια, να σημειώσουμε κιόλας ότι υπήρξε μια μεγάλη τροχοπέδη ο COVID, ναι, που μας κράτησε πολύ πίσω στις δραστηριότητες σαν Βουλή, σαν Ευρωβουλευτές. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήταν, ναι, μια πάρα πολύ γόνιμη θητεία και το λέω πολύ γόνιμη για τον πολιτισμό. Γιατί όταν ξεκινήσαμε το 2019 την θητεία μας, φάνηκαν τα πράγματα πολύ δύσκολα, δεδομένου ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, όταν ανακοίνωσε τα χαρτοφυλάκια της, σαν να λέμε τα Υπουργεία της Ευρώπης, ναι, δεν υπήρχε καν η λέξη πολιτισμός. Άρα είχαν βάλει στην πολιτική τους, είχαν βγάλει μάλλον την πολιτική τους και την προοπτική τους και την Ευρώπη, τον πολιτισμό. Εκεί αυτό λειτουργήσε περισσότερο θετικά για μας, γιατί όσοι άνθρωποι θέλαμε να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό, συσπηρωθήκαμε γρήγορα. Και έτσι ένα από τα μεγάλα πράγματα που θα μπορούσα να πω ότι έχουν γίνει σε αυτή τη θητεία είναι ότι εμένα, σε αυτά που έχω κάνει εγώ εννοώ, με έναν ευρωβουλευτή από τους πράσινους από τη Γερμανία, φτιάξαμε μια ομάδα φιλίας για τον πολιτισμό, όπου εκεί μαζέψαμε 28 ευρωβουλευτές σχεδόν από κάθε χώρα και από όλα τα κόμματα, από όλες τις ευρωομάδες, και εκεί δημιουργήσαμε ένα
χώρο, one-stop shop, σαν να λέμε, που όποιος ήθελε να επικοινωνήσει κάτι με το Ευρωκοινοβούλιο, ερχόταν σε εμάς με αποτέλεσμα η φωνή του να πολλαπλασιαζόταν πολύ γρήγορα, γιατί εκεί δημιουργούσαμε και τις δημόσεις που είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να περάσουμε ουσιαστικές και δραστικές τροπολογίες. Έτσι, το CCFG, όπως το λέμε, Culture Creators Friendship Group, έπαιξε καταλυτικό ρόλο και στις τροπολογίες και, και στα νομοθετικά πλαίσια που χρειαζόταν να περάσουμε για τον πολιτισμό, αλλά και κατά τη διάρκεια του COVID που δημιουργήσαμε διάφορες πιέσεις όπου χρειαζόταν για να υποστηρίξουμε τους καλλιτέχνες. Και αυτό ήταν σε μια απόρρεια να πάρουμε, να μας βραβεύσουν από την Ισπανία και να πάρουμε ένα βραβείο από τον Υπουργό Πολιτισμού της Ισπανίας τότε και να μας βραβεύσουν με αυτό το βραβείο. Επίσης, κάναμε κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα που αφορά και τις άλλες χώρες, αλλά εμείς όταν περάσαμε αυτή την τροπολογία στο μυαλό μας είχαμε τις μεγάλες πολιτιστικές κληρονομιές διαφορές που έχουμε με την Μεγάλη Βρετανία, που αδράξαμε την ευκαιρία λόγω του Brexit να δημιουργήσουμε ένα ωραίο κλίμα όσον αφορά την τακτοποίηση των πολιτιστικών διαφορών που έχουμε με την Αγγλία. Και έτσι περάσαμε μια πάρα πολύ σημαντική τροπολογία, στην οποία αναφέρεται ότι αν μία χώρα, ένα κράτος μέλος, έχει πολιτιστικής κληρονομιάς διαφορές με κάποια τρίτη χώρα, η Ευρώπη καλείται να πάρει δραστικά μέρος σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που έχει η UNESCO να πάρει μέρος υπέρ της χώρας, υπέρ του μέλου. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή που έχει γίνει σε αυτό το πεδίο, γιατί μέχρι και αυτή την τροπολογία η απάντηση κάθε φορά που πηγαίναμε και οποιαδήποτε χώρα πηγαίνε που είχε πολιτιστικές διαφορές με κάποια άλλη χώρα, η απάντηση της Κομισιόν, της Ευρώπης γενικότερα, ήταν ότι αυτό είναι διαφορά μεταξύ των δύο χωρών, οπότε δεν μπορούμε εμείς να ως Ευρώπη να γίνει παρέμβαση, ναι, ναι. Αυτό, ναι, αυτό όσοι έχουν ασχοληθεί με την επιστροφή των λιτών του Παρθενώνα θα πρέπει να το έχουν ακούσει σαν καραμέλα, ότι είναι πολιτιστικής διαφοράς, πολιτιστικής κληρονομιάς διαφορές, οπότε μεταξύ των χωρών, οπότε η Ευρώπη δεν μπορεί να πάρει μέρος και το μέρος καμιάς πλευράς. Αλλά ήθελα να σου λέει ότι είναι ένα διμερές πρόβλημα μεταξύ της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν αφορά την Ευρώπη. Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα όμως υποχρεούται να πάρει μέρος και να υποστηρίξει τις θέσεις μας, σύμφωνα με τις θέσεις και τους κανόνες που έχει βάλει η UNESCO. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, μιας και εσύ την τελευταία πενταετία βρίσκεσαι στην καρδιά της Ευρώπης, είναι υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Λονδίνο στην Αθήνα? Το Ευρωκοινοβούλιο μίλησε περίτρανα μέσω αυτού του ψηφίσματος και είτε έχουμε αναφέρει μέσα την επιστροφή των γλυπτών είτε όχι, είναι σχεδόν φωτογραφική η τροπολογία αυτή, ναι, και έχουμε ψηφίσει υπέρ, άρα είναι αναγκαστικά υπέρ μας η Ευρώπη. Κάτι άλλο τώρα, να πάμε λίγο στο πεδίο, στην καθημερινότητα. Η ακρίβεια συνεχίζει να είναι το κυρίαρχο πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδας, ευρύτερα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και πρόσφατες κινητοποιήσεις αγροτών στις Βρυξέλλες, όπου εκεί δεν μου άρεσε η εικόνα που είδα αξιωματούχους της Ένωσης να ευνηδιάζονται με αυτές τις κινητοποιήσεις, ως αν να μην τις περίμεναν, και μου έστειλαν εμένα το μήνυμα ως ένας απλός πολίτης ότι απέχουν και βρίσκονται εκτός κοινωνίας. Τι κάνουν οι Βρυξέλλες για όλα αυτά τα θέματα? Αυτό μερικές φορές είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά, ειδικά για τους ευρωπαϊστές, είναι απογοητευτικό. Ναι. Πώς γίνεται οι προύχοντες, οι διοικητές, οι πολύ ψηλά ιστάμενοι στην Ευρώπη να μην έχουν εικόνα του τι συμβαίνει στις βάσεις της Ευρώπης, εκεί που πραγματικά παράγεται όλη η δύναμη που μπορεί να έχει η Ευρώπη.
Η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο σχεδόν έχουμε υπνοτιστεί από αυτό, γιατί κρατάει πάρα πολύ καιρό και θεωρείται δεδομένο ότι τα πράγματα θα, η ακρίβεια συνεχώς θα γίνεται χειρότερη και χειρότερη. Αυτό πρέπει να μας θορυβήσει ιδιαίτερα πολύ, γιατί όταν του πρωτογενή τομέα, οι προτεργάτες όλης αυτής της, του τομέα και αυτής της οικονομίας φτάνουν στο σημείο να φτάσουν στους θεσμούς έξω από την πόρτα της Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου, σημαίνει ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο ανοχής. Να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η Ευρώπη επίτηδες αφήνει την κατάσταση έτσι ώστε να δημιουργείται αυτή η κρίση, γιατί βολεύει κάποιους. Πρέπει να σκέψει πάνω από το πρόβλημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα και σοφία, για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Δεν γίνεται να επιβάλλουμε στους Ευρωπαίους αγρότες να φτιάχνουν προϊόντα με προδιαγραφές ιδιαίτερα υψηλές, άρα να ανεβαίνει και ιδιαίτερα η τιμή, και από την άλλη να επιτρέπει προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας, χαμηλότερων προδιαγραφών και πιο εύκολων προδιαγραφών να μπαίνουν μέσα στην χώρα. Αυτό στη χώρα της Ευρώπης, στην περιοχή της Ευρώπης. Αυτό δημιουργεί αυτόματα ένα θέμα του ανταγωνισμού. Αυτό δημιουργεί μια αδικία που δημιουργεί η Ευρώπη για την Ευρώπη. Μου φαίνεται ιδιαίτερα άδικο. Είναι σαν να είναι μια αστοχία. Είναι κάτι που προσπαθείς να βοηθήσεις αυτούς που δεν θέλουν την Ένωση της Ευρώπης να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί, σαν να τους δίνεις να τους φύγεις το μάτι, να δράσουν και να μιλήσουν εναντίον της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά που μας περιγράφεις με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και όχι μόνο και άλλων οικονομικών, κοινωνικών ομάδων, επαγγελματικών ομάδων, η ακροδεξιά το εκμεταλλεύεται και παίρνει κεφάλι στην Ευρώπη, ενισχύοντας τα ποσοστά και σε επίπεδο όχι μόνο ευρωεκλογών, αλλά και σε εθνικές κυβερνήσεις. Και θέλω το σχολείο σου. Δεν σας άκουσα στο τέλος. Θέλω το σχόλιο σου. Βλέπουμε την ακροδεξιά να εκμεταλλεύεται και να παίρνει κεφάλι. Ακριβώς, είναι φαινόμενα που πάνε παράλληλα. Είναι φαινόμενα που όταν ασκείται πίεση στις βάσεις, οι ακροδεξιές συνιστώσεις βρίσκουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν και να γιγαντωθούν σε πολλές περιπτώσεις. Σε αυτό χρειάζεται να σκύψουμε πολύ, πιστεύω, πάνω στο θέμα του πολιτισμού. Γιατί από τη μία η ακρίβεια σας αφήνει και άλλα προβλήματα, όχι μόνο της ακρίβειας, σε απομονώνει, σου ασκεί μεγάλη πίεση και χάνεις την επικοινωνία σου με τη ρίζα σου, χάνεις την επικοινωνία με τον γείτονα, με αποτέλεσμα να κατακαιρματίζεται η ταυτότητά σου. Και όποιος έρχεται και σου υπόσχεται, γιατί αυτό γίνεται συνήθως με τις ακροδεξιές συνιστώσεις, σου δίνουν σαν ένα μεγάλο επιχείρημα ότι χάνεται η ταυτότητα. Η ταυτότητα δεν χάνεται από μάλλον δεν ξαναβρίσκουμε την ταυτότητά μας από ακροδεξιές κινήσεις. Την ταυτότητα μας την βρίσκουμε ξέροντας την πολιτιστική μας κληρονομιά, ξέροντας ότι μπορούμε να παράξουμε και να μείνουμε ενωμένοι μέσα στον πολιτισμό μας, γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που θα μας δώσει τη δύναμη να σταθούμε απέναντι στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις, να παραμείνουμε ενωμένοι για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις δυσκολίες. Μας λες ότι ο πολιτισμός αποτελεί ασπίδα της δημοκρατίας. Αυτό μας λες ουσιαστικά. Και της δημοκρατίας και της ταυτότητάς μας και της συνοχής μας. Ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα είναι ότι στο μεγαλύτερο χαστούκι που έχει φάει ο κόσμος, άρα και η Ευρώπη, την περίοδο του COVID, που είχαμε τα lockdowns, ο κόσμος στράφηκε στον πολιτισμό, στράφηκε στην παραγωγή του πολιτισμού με οποιοδήποτε μέσο, εκεί που η οικονομία κατέρεε, εμείς προσπαθούσαμε να κρατηθούμε ζωντανοί κι εμείς. Άρα τι κάνουμε, φάνηκε πάρα πολύ
ότι η κατανάλωση των πολιτιστικών προϊόντων της Ευρώπης αυξήθηκε πάρα πολύ μεγάλη, η ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι αυτό μας κρατά ενωμένους και μας κρατά ζωντανούς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Στις δύσκολες περιπτώσεις μόνο, δεν μπορούμε να το θυμόμαστε στις δύσκολες περιπτώσεις μόνο, χρειάζεται να το καλλιεργούμε συνεχώς. Και κάθε φορά. Ναι, και κάθε φορά, όπως είναι και, και στη γραμμή του γραφείου μας, να έχουμε ένα πρίσμα που να περνάει μέσα από τον πολιτισμό. Υπάρχει τώρα τελευταία στην Κομισιόν η τάση να θέσουν, να συμπεριλάβουν οριζόντια τα θέματα της νεολαίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για οποιοδήποτε θέμα θέλεις να δράσεις, σε οποιοδήποτε θέμα, θέλω να φτιάξω την οικονομία σε κάποιο τομέα, στον αγροτικό τομέα. Η Κομισιόν αυτό που έρχεται να θέσει είναι ότι θα πρέπει να γράψεις μέσα σε αυτή την τεκμηρίωσή σου γιατί πώς θα βοηθήσει και την νεολαία. Στο πάγιο αίτημα που έχουμε εμείς, ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε οριζόντια και τον πολιτισμό, αυτό το πράγμα νομίζω θα βοηθήσει πολύ περισσότερο όχι μόνο τους νέους που αφορά το μέλλον, αλλά και τους παλιούς που αφορά το παρόν και να χρησιμοποιήσουμε και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δηλαδή, οριζόντια συμπερίληψη του πολιτισμού σε όλες τις στρατηγικές της Ευρώπης. Δύο τελευταία ερωτήματα. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και σώνεται στην Κρήτη και πρέπει να αναχωρήσεις για την πρωτεύουσα. Φοβάσαι για μειωμένα ποσοστά συμμετοχής στις ευρωεκλογές του Ιουνίου? Ναι, πάρα πολύ. Και είναι κάτι που το συζητάμε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους, με τους άλλους ευρωβουλευτές, που έρχεται να μας επιβεβαιώσει και η Κομισιόν και αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τώρα που βαδίζουμε προς τις εκλογές. Υπάρχει μία τάση, η μη επαφή με τα ευρωπαϊκά δρόμενα του πολίτη, ο πολίτης να ξεχνά την Ευρώπη και να μην τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας, όλων όσων ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα, που αφορά τις κυβερνήσεις που είναι κομμάτι του στο Συμβούλιο, που αφορά τους επιτρόπους που χρησιμοποιούν και οδηγούν αυτό το τεράστιο εργαλείο που λέγεται Κομισιόν και τους ευρωβουλευτές που τους ψηφίζει ο κόσμος για να πάνε να δουλέψουν για τα ευρωπαϊκά θέματα του τόπου τους και της Ευρώπης γενικότερα. Εμείς φέρουμε αυτή την ευθύνη και εμείς πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο και εμείς πρέπει να εμπνεύσουμε τον κόσμο να ασχοληθεί με τα κοινά της Ευρώπης και να κατέβει όχι μόνο μέχρι τις κάλπες για να ψηφίσει τον άνθρωπο που πιστεύει ότι θα τον αντιπροσωπεύσει καλύτερα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας.